Φιάλτες πρέπει να βλέπουν στην κατεχόμενη Κύπρο με Ισραηλινού κομμάντο ή τη Μοσάντ να ξεκινά επιχειρήσει σε βάρο του. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ψευδοϊπουργείο Εξωτερικών του Ψευδοκράτου εμπλέκοντα την Κυπριακή Δημοκρατία σε σενάρια με τρομοκράτε και το ΠΚΚ και το Ισραήλ. Η ανακοίνωση του Ψευδοκράτου αναφέρει συγκεκριμένα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει δηλώσει που δεν συνάδουν με τα γεγονότα. Προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή τη διεθνού κοινή γνώμη σχετικά με τι απάνθρωπε επιθέσει τη στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και τη σφαγή Παλαιστινίων αμάχων. Το τελευταίο παράδειγμα αυτού είναι ο ισχυρισμό του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τη χώρα μα για τι λεγόμενε τρομοκρατικέ του δραστηριότητε. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτόν τον αβάσιμο και κακόβουλο ισχυρισμό. Φιλοξενούντα το ΠΚΚ, το οποίο εδώ και χρόνια συνεχίζει τι αιματηρέ του ενέργειε εναντίον των αδελφών μα στην πατρίδα Τουρκία, επιπλέον ενώ η υποστήριξη τη τρομοκρατία από την ελληνοκυπριακή διοίκηση τη Νότια Κύπρου, η οποία έχει αποδειχθεί από διεθνεί εκθέσει ότι έχει γίνει κέντρο ξεπλήματο βρώμικου χρήματο, ειδικά για Ρώσου ολιγάρχε, είναι προφανή, οι προσπάθειε τη Ισραηλινή κυβέρνηση να στοχοποιήσει τη χώρα μα είναι σαφώ κακόβουλε. Όπω έχει ήδη αναφέρει το Πενταπόσταγμα, κλειστά χαρτιά κρατάει η αστυνομία στην Κύπρο, επικαλούμενη εθνική ασφάλεια για την υπόθεση που αφορά αποτροπή επίθεση κατά Ισραηλινών στην Κύπρο και του δύο Ιρανού που τελούν υποκράτηση από τι 3 Νοεμβρίου μιλώντας από τη Λεμεσό και ερωτηθεί σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων προσώπων ή και αλλοδαπών στην υπόθεση, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου, θέλοντας να καθησυχάσει και χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημείωσε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο για οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως αναφέρει στο σελίδα cypresstimes.com. Απαντώντα σε σχετική ερώτηση για το γεγονό ότι δεν είναι οι δύο Ιρανοί μόνοι που έχουν συλληφθεί για τέτοια θέματα και αν λαμβάνονται κάποια επιπρόσθετα μέτρα, είπε πω είναι ένα θέμα που απασχολεί την Κυπριακή αστυνομία. Λόγω τη κατάσταση, αξιολογούνται πληροφορίε οι οποίε έρχονται κοντά μα από διάφορε πηγέ, είτε αυτέ αφορούν την Interpol, Europol, είτε τρίτε χώρε και τα μέλη τη δύναμη δρούν αναλόγω. Σε ό,τι αφορά την ανησυχία στι τάξει των πολιτών και λόγω των μαζικών συγκεντρώσεων, ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι η αστυνομία λαμβάνει πολλέ πληροφορίε από τον κόσμο για ύποπτα πρόσωπα, αξιολογούνται και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.